Γκαρσία, ο οποίος οπωσδήποτε δεν θέλει να χάνει, ιδιαίτερα από τον Ολυμπιακό, αλλά θα παίξει ένα σύστημα το ίδιο. Ήταν στις σκέψεις του, εφόσον δεν παίζει ο Βιερίνια, να το γυρίσει σε τετράδα. Τελικά ο Βιερίνια του λέει: μπορεί να το παίξει ο Ροντρίγκο. Κάνα μια κουβέντα, να το απορρεί, να το παίξει δεξί στόπερ. Να το κάνουμε. Ένα τέσσερα παιχνίδι το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα. Δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Θα έχει πάντως ένα ενδιαφέρον να δούμε τον ΠΑΟΚ με τριπλέτα στόπερ, εκ των οποίων ο δεξίς και ο αριστερός είναι μπακ, έτσι. Είναι μπακ, ναι. Κοίταξε, εδώ χάνουν στον αέρα οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε χάνουν στον αέρα. Διότι ο Ροντρίγκο είναι κοντός, κάτω από 1,75. Ο Μιχαηλίδης δεν πολύ ψηλός και δεν είναι καλός στα άλματα. Mm-hmm. Έχει θέματα από τη μέση και πάνω, οι αδυναμίες του. Ο Βαρέλα είναι αυτός ο οποίος οπωσδήποτε κερδίζει αρκετά. Ο Αγκούστο δεν είναι πολύ ψηλός, ο Τσιγκάνες δεν είναι πολύ ψηλός. Ο Βάρντα είναι ψηλός, πολύ δεν είναι, αλλά πηδάει. Ο Μουλκ δεν πηδάει. Δηλαδή είναι μια ομάδα, έτσι όπως τη βλέπω εδώ πέρα, και αυτή θα είναι μάλλον μια δεκάδα, η οποία είναι κοντή. Ναι. Δηλαδή τώρα αυτοί που παίζουν κουμάρι, και είναι πολλοί και παίζουν αυτά τα ξέρεις εσύ καλύτερα από μένα, τα εξειδικευμένα που λένε, το να μπει κόλπο το κεφάλι για τον Ολυμπιακό είναι ένα ποντάρισμα. Ναι, εξειδικευμένο, το οποίο σε αυτή την εντεκάδα θα πόνταρα και εγώ, ας πούμε, αν είχα κάρτα στο διαδίκτυο. Το κρατάμε. Ο Βιερίνια λείπει γιατί πονάει και θα πρέπει να τον ξεκουράσει. Ούτως ή άλλως έμαθα και να μην χτυπούσε, δεν θα έπαιζε. Ανεβασμένος ο Λίρατζης, αρκετά ανεβασμένος ο Μπάμπα, αρκετά. Ο Τσιγάρας δεν πήθη και για άλλο ένα μάτς φαίνεται ότι θα μείνει έξω ο νεαρός, ο Τζόλης. Ναι. Πάντως όπως το βλέπω, σαν 3-6-1 μου μοιάζει, γιατί δεν νομίζω ότι ο Μουρκ θα πλαγιοκοπεί τόσο, άντε να δίνει ο Ουάρντα βοήθεια στον Σφιντέρισκι μπροστά. Λίγο. Έτσι. Λίγο. Ο Ουάρντα θα παίξει δεκαρό εξάρο εννιά, δηλαδή θα είναι πιο αξονάτος. Ναι. Γιατί ο Μιχαηλίδης θα πλαγιάζει και θα πιένει ο Μπάμπα. Οπότε ο Ουάρντα μπορεί να έρθει πιο στο κέντρο. Ναι. Είναι ωραία η μαγιά της αριστερής πτέρυγας. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα αντέξει ο Τσιγκάρας με τον Αγκούστο. Ναι, ο Τσιγκάρας με τον Αγκούστο δεν θα αντέξουν. Αν θα παίξουν εκεί πέρα ο Καμαρά κανονικά, με ποιο θα παίξει. Με τον Εμβιλά, θα τους βάλει βασικούς. Δεν ξέρω, θα δούμε, ακόμα δεν ξέρουμε.